Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μυτιλίνης. Την ώρα που κάποιοι μαθητές εδώ στη Λέσβο, κυρίες και κύριοι, μπαίνουν μέσα σε κοντέινερ χωρητικότητας 10 ατόμων, τα οποία προορίζονταν για τους μετανάστες για το 2016, στηβάζονται λοιπόν μέσα σε αυτά τα κοντέινερ χωρίς τις τουλάχιστον απαραίτητες συνθήκες υγιεινής, 20 μαθητές. Γι' αυτό και έγινε σήμερα κατάληψη, θα το δούμε στη συνέχεια σε ρεπορτάζ της τηλεόρασης Μυτιλίνης. Την ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά εδώ στη Λέσβο, το εθνικό κράτος με ένα πρόγραμμα, το ελληνικό κράτος με ένα πρόγραμμα, ανακαινίζει, αναβαθμίζει κτίρια σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να φιλοξενήσει μετανάστες και ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, και καλά κάνει, αλλά ο λόγος που κάνουμε το ρεπορτάζ είναι ότι πρέπει λοιπόν να προσέχουμε και τα Ελληνόπουλα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δείτε την ανακοίνωση αυτή που είναι από το Διάβια, όπου μιλάει για αναβάθμιση, ανακαίνιση υφισταμένων κτιρίων για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων στη θέση Καμπούδη της Αγιάσου. Αυτό το κόστος, τα λεφτά θα διατεθούν από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και βέβαια είναι λεφτά του ελληνικού δημοσίου, όπως όλοι καταλαβαίνετε. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Μυτιλίνης, κύριε Χιγίδη, και έχω την χαρά να φιλοξενώ έναν καλό φίλο, ο οποίος παρά το γεγονός ότι πλέον συνταξιούχος, αλλά ενεργός, υπέρ του δεόντος πολίτης. Και δεν είναι άλλος από τον κύριο Παναγιώτη Βάλεση. Κύριε Βάλεση, καλησπέρα σας, δημοτικός σύμβουλος, πρώην αστυνομικός διευθυντής και ένα σωρό άλλα. Αλλά το σημαντικότερο που θεωρώ ότι σας τιμά, να το πω έτσι, είναι ότι είστε ένας ενεργός πολίτης, με την έννοια ότι μέσα από το διαδίκτυο, που έχει γίνει πλέον εργαλείο και για καλό σκοπό και για κακό, θα τα πούμε όλα, αλλά σας καλέσαμε και ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα. Γιατί? Έχουμε στα χέρια μας μία προκήρυξη, διακήρυξη μάλλον, συνοπτικού διαγωνισμού που αναφέρει και λέει υλοποίηση μελέτης στη θέση Καμπούδη Αγιάσου Λέσβου, που πρόκειται να γίνει, λέει, ανακαίνιση, αναβάθμιση του κτηρίου για τη δημιουργία δομής ασυνόδευτων ανηλίκων. Και σας καλέσαμε εδώ γιατί, αν θυμάμαι καλά, πριν από 2 χρόνια περίπου είχατε κάνει μια σχετική ανάρτηση ότι πρόκειται εκεί, στο Θεομήτωρο, για το Θεομήτωρο μιλάμε, να γίνει δομή για ασυνόδευτα παιδιά. Πριν από 2 χρόνια περίπου. Είναι έτσι ή λάθος κάνω? Ναι. Να καλησπέρασω και εγώ τους τηλεθεατές σας. Έτσι είναι ακριβώς. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πριν πόσο καιρό. Είχα δημοσιεύσει στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook ότι όντως μία από τις πολλές σε όλη την Ελλάδα κτίρια που είχαν μπει στο σχεδιασμό για να γίνουν νέες δομές ήταν και το συγκεκριμένο ίδρυμα στη θέση Καμπούδη. Αν μου επιτρέπετε πριν συνεχίσετε να πω ότι αυτή η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο Διάβια στις 6 του μήνα, δηλαδή παραμονές της 8ης Νοεμβρίου, που ήταν εδώ και ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφάνης, έτσι, που έχει ιδιαίτερη αγάπη για την Αγιά σου. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να πω όμως ότι για αυτή την ιστορία του μεταναστευτικού, προσφυγικού, μετακίνηση, οργανωμένη πληθυσμό κτλ. Όποιος ξέρει σε βάθος αυτή την ιστορία, ξεπερνά κόμματα, ξεπερνά κυβερνήσεις, και να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ή είσαι από τη μία πλευρά ή είσαι από την άλλη. Γιατί όπως βλέπετε ακόμα και τώρα με μια κυβέρνηση καινούρια, δυστυχώς θα πω εγώ, τα πρώτα δείγματα γραφής είναι ότι ουσιαστικά ακολουθείτε περίπου, για να μην πω ίδια, πολιτική που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάξε ο Μανολός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς, δηλαδή. Έτσι το βλέπετε? Θεωρώ, με αυτά που βλέπω μέχρι στιγμής, ότι κάπως έτσι συμβαίνει. Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα με το συγκεκριμένο θέμα? Είναι λυμμένη απόφαση? Πριν αυτό το ανακοινήσαμε πριν 20 μέρες περίπου, ένα μήνα, συνεδρίασε το τοπικό συμβούλιο στην Αγιάσο, πήρε ομόφωνη απόφαση
όλες οι παρατάξεις, μηδενιάς εξαιρουμένες, ότι δεν το δέχονται. Ναι. Ο καθένας με το, αν θέλετε, έβαλε το δικό του σκεπτικό, αλλά όλοι κατέληξαν σε αυτή την απόφαση. Και βέβαια, ξαφνικά τώρα βλέπουμε αυτό, που σημαίνει ότι πλέον εντάξει, προχωρά σε υλοποίηση ένας σχεδιασμός που είχαν οι προηγούμενοι από τους νυν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τοπική κοινωνία. Κύριε Βάλεση, αυτή η απόφαση που βγάλατε κοινοποιήθηκε σε κάποιους αρμόδιους φορείς, κάποιο αρμόδιο υπουργείο, μεταναστευτικής κλπ. Κρατήθηκε μόνο στα σιτάρια του Δημοτικού Συμβουλίου? Όχι, όχι. Από ό,τι ξέρω, κοινοποιήθηκε παντού, και στους βουλευτές και στους δημοσιοποιήθηκε. Ξέρω ότι σήμερα, γιατί ήδη έγινε μια επαφή με την πρόεδρο, την κυρία Διαμάντου Ρογγέλη, έχουν το απόγευμα πάλι συνέλευση, η συνεδρίαση, συγγνώμη, το τοπικό συμβούλιο, για να αποφασίσουν και να πάρουν την όποια απόφαση θα πάρουν, να ενημερώσουν τον κόσμο, και από εκεί μετά θα δούμε τι θα γίνει. Να ρωτήσω κάτι. Είμαστε ενεργοί πολίτες, χωρίς εισαγωγικά? Το λέω με την έννοια ότι βλέπω σε άλλες περιοχές, όταν προσπαθούν να κάνουν κάτι τέτοιο, να πάρω παράδειγμα τη Σίμη, να πάρω παράδειγμα στη Στυλίδα, δεν θυμάμαι που ακριβώς ήταν εκεί, έξω από τη Λαμία. Πήγαν να γίνουν δομές, ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι, έκαναν μπλόκα και πήραν πίσω τις αποφάσεις τους. Εμείς είμαστε ή δεν είμαστε ενεργοί πολίτες? Δηλαδή, περιμένουμε από μία απόφαση και μόνο του Δημοτικού Συμβουλίου ή του τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει κάτι, που βλέπω ότι δεν ακούγονται αυτά. Δηλαδή, τα χαρτιά πάνε και έρχονται στα συντάρια των Υπουργείων χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Δυστυχώς, μέχρι τώρα τουλάχιστον, θεωρώ ότι η κοινωνία γενικότερα της Λέσβου δεν έχει ή δεν είχε τα αντανακλαστικά που έπρεπε να έχει. Παρότι έχουμε το μεγαλύτερο βάρος εδώ πέρα στο μεταναστευτικό. Έχουμε, ακριβώς, από την Ευρώπη, από την Ελλάδα. Βέβαια, αν το αναλύσουμε, θα πούμε ότι θα πούμε πάρα πολλά πράγματα που δεν είναι τις παρούσεις, διότι όποιοι σήκωσαν ανάστημα ή είπαν κάτι διαφορετικό από το σύνθημα της αλληλεγγύης και ούτω καθεξής, ακριβώς. Βαστίστες, στρατιστές και λοιπά. Ακριβώς, ακριβώς. Τους πήραμε καμπάρι, την καραμέλα αυτή. Ακριβώς. Πιστεύω όμως ότι πλέον οι κοινωνίες είναι πιο όριμες, ξέρουν, μετά από το 2015 έχουν δει, έχουν καταλάβει σε μεγάλο βαθμό τι πράγμα είναι αυτό που ζουν. Εγώ σας λέω ότι αυτή η ιστορία χτίζεται πάρα πολλά χρόνια πριν. Ναι. Και από εκεί και μετά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο κάποιοι νομίζουν να υλοποιήσουν το σχεδιασμό τους, ο οποίος δυστυχώς δεν θεωρώ ότι θα μείνει στην Αγιά Σου μόνο, αλλά προβλέπει και άλλα πράγματα. Όπως? Κάτι ξέρετε? Όπως, ναι, πιθανόν να ξέρω, απλά επειδή περιμένουμε και μια απόφαση, μια συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου για το μεταναστευτικό Μυτιλήνης, κρίνω ότι εκεί θα πρέπει να, υπάρχει θέμα, να τοποθετηθώ. Προσπαθώ έτσι όπως να βγάλω νομίζω. Είδηση, κύριε Βάλης, γιατί βλέπω ότι κάτι ξέρετε το οποίο δεν το γνωρίζουμε εμείς ενδεχομένως. Ναι, δεν είναι θέμα είδησης. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος... Να το πω εγώ, για μια νέα δομή στη Λέσβο που έχει ακουστεί πρόσφατα. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Μάλιστα, το θεωρώ ότι, εντάξει, αν ήσασταν αρνητικός θα μου λέγατε όχι, δεν υπονοώ αυτό. Εντάξει, το αφήνω γιατί υπάρχει, όπως λέτε, το Δημοτικό Συμβούλιο. Πείτε μου κάτι τώρα, με αυτή την υπόθεση τι πρόκειται να γίνει? Με αυτή την υπόθεση, τον πρώτο λόγο έχει η κοινωνία της Αγιάσου. Ναι. Θα συνεδριάζει σήμερα το τοπικό συμβούλιο. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι από την Αγιάσου. Θεωρώ ότι θα υπάρξει αντίδραση, υγιής αντίδραση. Διότι... Όπως έγινε, αν θυμόστε, με το ΑΤΑΦ της Αγιάσου, ο κόσμος σηκώθηκε, φώναξε, δικαιώθηκε. Ακριβώς. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να βρεθεί λύση και στο θέμα αυτό. Ένα σημείο που θέλω να σταθώ είναι ότι, πέραν όλων των άλλων, ένα
ιδιαίτερο μέρος η Αγιά Σοδειώτη, εκτός όλων των άλλων υπάρχει η Παναγία, υπάρχει ένα βαθύ θρησκευτικό συνέστημα, άρα αυτό πρέπει εκτός όλων των άλλων να ληφθεί υπόψη και θα δούμε. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι εγκυρότατες και διασταυρωμένες ότι κάποιοι κάτοικοι εκεί στη Μόρια που μέχρι πρότινος ήταν αντίθετοι με την όλη αυτή κατάσταση, τώρα δεν τους ενδιαφέρει γιατί έχουν νοικιάσει κάποια χωράφια, έχουν νοικιάσει κάποια κτίρια τα οποία τα είχαν καταλήψει εκεί πέρα, μάλιστα πληρώνονται αδρά και αυτά είναι καταγγελίες οι οποίες έρχονται και δια του στόματος του Προέδρου της κοινότητας, του κ. Μαστρογιάννη. Ναι. Ότι, ξέρετε κάτι, δρούν οι ΜΚΟ με το χρήμα. Όλα τα πράγματα, λέει, έχουν μία τιμή. Πάει και του λέει του αλλού, τι φωνάζεις, πόσο έχει το οικόπεδο να στο νοικιάσω, ένα χρόνο, δύο χρόνια, 3.000, πάρε 6, εισδιπλούν τα λεφτά που ζητάνε και τελειώνει η ιστορία. Δεν είναι λύσεις όμως αυτές. Όχι, όταν όχι. Οι μισοί θέλουν να φύγουν οι μετανάστες, να βρουν την ησυχία τους και άλλοι μισοί βολεύονται με το να παίρνουν κάποια χιλιάρικα το μήνα, εντάξει, δεν θα βρεθεί ποτέ λύση το θέμα αυτό. Και θα σας πω και κάτι που άκουσα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει και εσείς. Ενοχλούσε κάποιος ο Σταυρός. Έτσι πριν από λίγο καιρό. Και είχαν γίνει ένα σώρο, μας παίξαν όλα τα κανάλια. Δεν είδαμε μία αντίδραση από την επίσημη εκκλησία της Ελλάδος. Δεν είδαμε μία τοποθέτηση από την ελληνική κυβέρνηση του τότε ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν υπάρχει θέμα. Αλλά ακούω ότι κάποιοι διαμαρτύρονται από τους μετανάστες. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει, ότι τους ενοχλεί ο Σταυρός στα φαρμακεία που αναβοσβήνει. Δεν είναι απίστευτο, θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Τι να πούμε δηλαδή. Να πάμε εμείς, ας πούμε, στο Αφγανιστάν ή σε μια άλλη χώρα εκεί, μουσουλμανική, και να μας ενοχλεί οτιδήποτε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι θα με ενοχλεί σε μένα αν πάω σε μια χώρα. Θα με ενοχλεί κάτι από τα θρησκευτικά του σύμβολα, από την ιδεολογία τους. Είδατε καμιά αντίδραση επίσημη πλην του Περιφερειάρχη, του κ. Μουτζούρα, από ό,τι είδα, για το κάψιμο της Αγίας Τράπεζας στο Χαλκιός, στοιχείο? Όχι, από την κυβέρνηση, την ελληνική, όχι. Είδατε όμως για τα μπάρμπικιο. Όταν, ελπίζω να σας κάνει. Θα πρέπει να πω, και το βλέπουμε άλλωστε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, ότι όταν γίνεται κάτι το οποίο είναι εις βάρος ενός μετανάστη ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, αμέσως γίνεται πρώτο θέμα, τον χτύπησε, τον έκανε, τον έδειξε. Και βεβαίως δεν υποστηρίζουμε τη βία, έτσι, με κανένα τρόπο. Από όπου και αν προέρχεται η βία, είναι καταδικαστέα. Αλλά όταν γίνονται αντίστοιχα θέματα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, θα προσπαθήσω να βρω μια φωτογραφία πριν από λίγες ημέρες, έναν συνάδελφος, πρώην συνάδελφός σας, που είναι στο εκεί της Μόριας, του σπάσανε το αυτοκίνητο. Και το αυτοκίνητο αυτό είναι ακόμα εκεί, παρατημένο. Φοβάται ο άνθρωπος να πάει να το πάρει, δεν πλέον είναι άχρηστο, το κάψαν, δεν ξέρω τι έγινε. Μου στείλε μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη στο θέμα αυτό. Ναι, ναι, το γνωρίζετε, έτσι. Το ξέρω. Λοιπόν, ξέρω. Δηλαδή, δεν φτάνει που πάει ο άνθρωπος εκεί με το κίνδυνο της ζωής του, γιατί ξέρετε τι γίνεται με τις εξεγέρσεις, του σπάσαν και το αυτοκίνητο. Ό,τι και να έκανε. Κοιτάξτε, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό με την προηγούμενη ιδιότητά μου, αλλά γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα πάλι. Αυτό είναι ένα άλλο Ξέρετε, θέμα. Ξέρετε, για απόπειρες βιασμών σε σπίτια μέσα, προχτές έγινε το θέμα, η αστυνομία αναγκάστηκε να το βγάλει, γιατί ήδη το δημοσιοποίησα, επειδή έτυχε να είναι γνωστή μου η μητέρα της κοπέλας, ανήλικη, 17,5 χρονών. Αν πριν από λίγο καιρό είχαν εισβάλει στο σπίτι μιας 80χρονης και παραπάνω, να μην λέμε ονόματα, φαντάζομαι το έχετε μάθει εκεί στη Χρυσομαλούσα, τις ακατέψαν, τις πήραν τα λεφτά, δεν δημοσιοποιήθηκε, δεν βγήκε δελτίο τύπου. Οι εντολές που έχουν προφανώς, ακριβώς. Έχετε την εμπειρία γιατί ήσασταν πρώην αστυνομικός διευθυντής, είναι για να μην ξεσηκώνει το κόσμο. Δεν μπορεί όμως εγώ να μην προστατεύομαι έστω από την ενημέρωση ότι ξέρετε κάτι έγινε αυτό, να προστατέψω. Όχι σαν τον κύριο Τόσκα που έβγαινε και έλεγε: αν μπει μέσα κάποιος, λέει μετανάστες, κάντε ό,τι κοιμάσαι. Να πάει δίπλα στα παιδιά μου που κοιμούνται, τα ανήλικα, και να κάνω ό,τι κοιμάμαι. Πώς γίνεται αυτό? Το ζήσαμε και αυτό. Το ζήσαμε και αυτό. Δηλαδή είναι απίστευτο. Ωραίες συμβουλές μας δίνουν. Απλά αυτός, να ξέρετε, ο ένστολος, γιατί καμιά φορά γινόμαστε έτσι άδικοι κριτές. Υπακούει εντολές. Οφείλει σαφώς, να υπακούει εντολές. Μα δεν λέμε ότι φταίνει εδώ πέρα. Κάνει. Ούτε και η κεφαλή της ελληνικής αστυνομίας εδώ στην Λέσβο, ο αστυνομικός διευθυντής, περιφερειακός διευθυντής, ο κ. Ντουρούντος, εκτελεί εντολές. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Και τα ξέρουμε πολύ καλά, τα ξέρετε εσείς ακόμα καλύτερα από τη θέση που είχατε. Θέλω να πείτε,
Σας βλέπω όμως με μια σχετική απογοήτευση. Δεν βλέπετε δηλαδή μια λύση στο μεταναστευτικό, παρά το γεγονός ότι κάθε μέρα φεύγουν με το πλοίο της γραμμής, φεύγουν 50, 60, 70, 80, 100. Θα μου πείτε αν έχουμε 25.000, δεν ξέρω, έχετε την ίδια εκτίμηση που έχω και εγώ ως προς το νούμερο. Ακριβώς, την ίδια έχω, ναι. Καταρχήν, δεν θα βρεθεί κανένας να σας πει πόσοι ακριβώς υπάρχουν εδώ, διότι... Δεν ξέρουν εκείνοι. Ναι, δεν υπάρχει ένας... πώς να το πω, δεν υπάρχει μια... έχουν χάσει το μέτρημα, να το πω έτσι, ναι. Απλά. Από εκεί και ύστερα, όχι, λύση δεν υπάρχει. Αυτό που γίνεται, το να φεύγουν 100 και 200 και να έρχονται άλλοι 150, άλλοι τόσοι, δεν είναι λύση. Από εκεί ύστερα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, τι μέτρα θα πάρει και πόσο θα λειτουργήσουν αυτά τα μέτρα. Πάντως, εγώ προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξος για το άμεσο μέλλον. Πριν από λίγες ημέρες ήμουνα σε παράθυρο με τον κύριο Ζαβό, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπου είπε κάτι το οποίο έπεσε από τα σύννεφα, ότι για να εξεταστεί σε δεύτερο βαθμό μια απορριπτική απόφαση για το αν θα χωρηθεί σε κάποιον μετανάστη πολιτικό άσυλο, μπορεί να κάνει και 3 και 4 και 5 χρόνια. Και μας είπε το εξής συγκλονιστικό, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκονται 115.000 μετανάστες με απορριπτική οριστική απόφαση και δεν μπορούν να τους βρουν. Και μετά μας λένε ότι είναι 10.000, 15 μέσα στη μέρα κλπ. Αγνοώντας ότι υπάρχουν αυτά τα νούμερα που τους ψάχνουν και δεν μπορούν να τους βρουν. Πού να τους βρεις? Στην Ομόνια, στα Εξάρχεια, στην πλατεία Βικτωρίας, στα νησιά μας? Γιατί εδώ δεν έχουμε από αυτούς, κύριε Βάλεση. Έχουμε. Οι οποίοι έχουν ξεμείνει εδώ πέρα και δεν εμφανίζονται πουθενά, γιατί αν εμφανιστούν θα τους στείλουμε πίσω. Ακριβώς. Όλο αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν ξέρει κανένας, όχι μόνο στη Λέσβο, σε όλη την Ελλάδα, πόσος είναι ο ακριβής αριθμός αυτών που διαβιούν στη Λέσβο ή στην Ελλάδα γενικότερα. Και αν θέλετε, αυτό εγκυμονεί και άλλους κινδύνους που μπορεί να καταλάβετε τι εννοώ. Για ένα κράτος... Να το πείτε ευθέως. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Το είχα πει πολύ νωρίτερα εγώ. Και κάποιοι τότε με μέμφθηκαν, αλλά βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Βγήκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Παναγιωτόπουλος. Βγήκε ο Υπουργός ο κ. Στεφανής και είπε αυτό που θέλετε να πείτε εσείς. Ναι. Υπάρχει πλέον θέμα εθνικής εσωτερικής ασφάλειας. Αυτό εννοείται, φαντάζομαι. Σωστά, έτσι. Σωστά, ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Δεν μπορεί στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, που εννοείται ότι είναι ο πιο ασφαλής, το πιο ασφαλές μέρος του νησιού μας, να βγαίνουν με ιστιοπλοϊκό, να πας με ένα ταχύπλοιο, να πεις δεν το πρόλαβες. Εντάξει, το ιστιοπλοϊκό που πάει με 5 μίλια και με 6 μίλια την ώρα, βγήκανε σαν να μην συμβαίνει τίποτα στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, αν αυτοί ήταν κομμάντος, Τούρκοι, με μπαζούκας, τι θα γινόταν? Σας βλέπω σήμερα λίγο κάπως μαζεμένο, ενώ ξέρω ότι είστε παρορμητικός και από το Facebook κάθε τόσο χιλιάκι κάνετε μεγάλες αποκαλύψεις. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα καμία. Λοιπόν, σας βλέπω λίγο κουμπωμένο. Ή μήπως φταίει το ότι πλέον έχετε έναν επίσημο ρόλο θεσμικό του Δημοτικού Συμβούλου και υπάρχει το φρένο σε εισαγωγικά, αν θέλετε? Ξέρω ότι είστε άνθρωπος που τα λέτε με τον Ι και με το Σίγμα. Όχι, δεν είναι ότι έχω το θεσμικό ρόλο. Απογοητευμένος σας βλέπω πάντως. Ούτε απογοητευμένος είμαι. Απλά είμαι συγκρατημένος, γιατί χωρίς να θεωρεί εγωιστικό, ζω αυτή την ιστορία για 20 χρόνια. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν από τους ελάχιστους που έχουν, που ξέρουν. Το έχετε βιώσει. Που ξέρουν. Και δεν εννοώ ξέρουν από αυτά που συμβαίνουν εδώ και τα λοιπά. Η ενημέρωση μου είναι, εν πάση περιπτώσει, από άλλες οδούς. Όντως δεν είμαι αισιόδοξος γι' αυτό που... Θυμάμαι, κύριε Βάλεση, την εποχή που ήταν 200-300 μετανάστες στην Παγανή και μόλις ερχόντουσαν 500-600, λέγαμε πω από χαμός τι θα κάνουμε, πού θα τους βάλουμε, πού θα τους τάζουμε, και έχουμε φτάσει να έχουμε, όχι 20 πλάσιο, 30 φορές και 40 περισσότερους. Δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι. Πανικοβαλόμασταν με τους 500 και τώρα έχουμε 25.000. Έχω να θυμάμαι την Παγανή με 1.280 άτομα με ένα σκοπό, ως διοικητής ασφάλειας, και να με έχει πάρει τηλέφωνο άγρια μεσάνυχτα και να
ουσιαστικά έτσι τρομοκρατημένος, ναι, μόνο τα κλάματα που δεν, ναι, έβαλε, γιατί ήταν ένας, ναι, με 1.280 άτομα, βέβαια κλειδωμένα μέσα στους θαλάμους και τα λοιπά, αλλά με όποια επικίνδυνοτητα έχει αυτό. Εντάξει, από τον έναν φτάσαμε τώρα στις 15-16.000 που έχει το... Ξέρω πολύ καλά ότι και την εποχή εκείνη, εκεί στην Παγανή, όταν είσαι μέσα λίγα τετραγωνικά στεγασμένος με 1.200 άτομα, στην ουσία κολλητάνος με τον άλλον, είχαμε τότε μία ενημέρωση off the record ότι γινόντουσαν το βράδυ Σόδομα και Γόμορα. Πόσο μάλλον τώρα εκεί που είναι 20.000. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θαύμα είναι που μέχρι τώρα δεν έχουμε ζήσει πιο τραγικές εικόνες. Να μην πω γεγονότα. Απλά έχω πει ότι, το λέω έτσι στην καθημερινότητα, στην κουβέντα, ότι όποιος θέλει να ζήσει την κόλαση μπορεί να πάει ένα βράδυ στη Μόρια. Στη Μόρια. Εκτός Μόριας. Εκτός Μόριας. Όχι μέσα στο ΚΙΤ, ναι, και εκτός. Και αυτό είναι η απάντηση στον όποιον... Αυτό θέλω να μου το αναλύσετε λιγάκι. Ναι, στον όποιον αλληλέγγυο, το έξω. Δηλαδή έξω ανθρωπιστή, τι μπορεί να, την κόλαση πώς τη μεταφράζετε, κύριε Βάλλας. Πάντα, δηλαδή, τα πάντα. Να μιλήσω για ναρκωτικά. Τα πάντα. Για πορνεία. Τα πάντα. Για βία. Τα πάντα. Δεν χρειάζεται να σας πω τα πάντα. Εντάξει, καταλαβαίνω. Λοιπόν, κύριε Βάλλας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε. Ήταν, θεωρώ, καθοριστική. Μας δώσατε μία εικόνα την οποία λίγο πολύ την βιώνουμε και σας βλέπω, εξακολουθώ να πιστεύω, σας βλέπω λίγο στενάχωρο, ναι, και κυρίως φαντάζομαι για το θέμα αυτό της Αγιάσου, γιατί τώρα μέσα σε μία πόλη, χωριό αν θέλετε να το την πω, την Αγιάσου, όπου είναι, υπάρχει μια ηρεμία, τώρα αν δημιουργηθεί ένας τέτοιος χώρος και φέρουν, ας πούμε, μετά πάντα παραπάνω από αυτούς που προβλέπει η δομή. Δηλαδή, θα σας πούνε, θα σας φέρουν 100 ανήλικους. Βλέπετε, οι ανήλικοι έχουν ξεφύγει. Βλέπετε τι υπάρχει στο αστυνομικό δελτίο σε καθημερινή βάση. 15, 16, 17 χρονών. Και μου λένε κάποιοι ότι ξέρει κάτι, είναι στην κουλτούρα, λέει, στην κουλτούρα τους οι Αλγερινοί. Το έχουν, λέει, παιχνιδάκι. Ναι, αλλά εδώ είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι στο Μαρόκο να κλέβουν, να κάνουν, να δείχνουν κτλ. Και φαντάζομαι σε μια κοινωνία όπως είναι η Αγιά σου, με φιλήσυχους ανθρώπους. Ανθρώπους, όπως είπατε, με το θρησκευτικό συνέστημα, την Παναγία της Αγιάσου, δεν ξέρω τι μπορεί να δημιουργήσει αυτό. Απλά εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι θα πρέπει όλοι, όλος ο κόσμος, όλες οι κοινωνίες, δεν λέω για την Αγιάσου ή το Πλωμάρι, τη Γέρα, να σκεφτούν, να συζητήσουν, να ενημερωθούν και εν τέλει να αποφασίσουν τι θέλουν, γιατί θα το βρουν πολύ σύντομα μπροστά τους. Πολύ φοβάμαι ότι και πρέπει να είναι έτοιμοι. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Βλέπετε τα συμφέροντα. Μια μητέρα με πήρε πριν από λίγες μέρες, επειδή έλεγα ότι πρέπει να φύγουν οι μετανάστες, μα οι μετανάστες ήδη θέλουν να φύγουν. Δεν θέλει να μείνει κανένας εδώ πέρα. Καλά. Και μου είπε, ο γιος μου είχε να δουλέψει, λέει, 2 χρόνια, λέει, και τώρα παίρνει 1.200 ευρώ. Ναι. Είναι... Της λέω, κυρία μου, ο γιος σου πρέπει να είναι οκνός, λέω, να μην μπορεί να βρει δουλειά. Μην είστε σίγουρος ότι θέλουν να φύγουν πλέον όλοι. Εντάξει, μιλάμε για την πλειοψηφία, έτσι. Mm. Όλοι έχουν ένα προορισμό προς μια ευρωπαϊκή, εντάξει, πρωτεύουσα. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Βάλτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Το ότι καθημερινά στην περιοχή της Μόριας έχουμε διαρρήξεις, μικροκλοπές και όχι μόνο, αυτό δεν είναι βέβαια είδηση. Η είδηση είναι όμως ότι η κάμερα κατέγραψε ενός κατοίκου της Μόριας την ώρα που μετανάστες εισέβαλαν μέσα στην ιδιοκτησία τους, στον χώρο των ιδιόκτων και έκλεψαν διάφορα πράγματα. Δείτε λοιπόν το βίντεο, το ντοκουμέντο που έχουμε από την κάμερα που είχε τοποθετήσει ο κάτοικος αυτός της Μόριας και τι μας λέει μπροστά στην κάμερα της τηλεόρασης Μυτιλήνης. Κύριε Κοκκινοφόρο, από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Καταστροφή. Καλημέρα. Χθες το βράδυ φύγαμε, δουλεύαμε κανονικά, φύγαμε τις 8 η ώρα, 8 και 4 περίπου. Και την ώρα που φύγαμε από τη δουλειά, σήμερα το πρωί ερχόμενοι να πιάσουμε ξανά δουλειά, τα μηχανήματα δεν δουλεύαν. Δεν ξέραμε τι είναι κτλ. Ανακαλύψαμε ότι είχαν μπει λαθρομετανάστες, είχαν κόψει τα καλώδια, τα είχαν πάρει. Και μας καθυστερεί αυτή η δουλειά τώρα για να ξεπλύσουμε τον κόσμο εδώ και από το πρωί μέχρι και σήμερα και θα χάσουμε μια ολόκληρη μέρα. Τα καλώδια βέβαια που πήραν δεν είναι, εντάξει, είναι κάποιες αξίες, δεν είναι, μετράει αξία. Μετράει ότι η εξυπηρέτηση και το λάδι αυτή τη στιγμή που βγάζει ο κόσμος εκεί
πρέπει να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, δεν μπορώ να τον εξυπηρετήσω. Εμείς φύγαμε 8 και 4, έβαλα τις κάμερες και είδα 3 λαθρομετανάστες, 8 και 25 να μπαίνουν μέσα, γιατί μάλλον μας παρακολουθούσαν, και είδα που πέραν τα καλώδια και σηκώθηκαν και φύγαν. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, γιατί έγινε και ένα άλλο συμβάν πριν 2 μέρες κάτω στον συνεταιρισμό του χωριού της Μόριας. Βρισκόμαστε εμείς στη Μόρια, στο πιο καλό μέρος του κόσμου και της Ελλάδος. Και δεν ξέρω αν υπάρχει φύλαξη, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν ξέρω και εγώ τι πρέπει να κάνω. Έχω βάλει βέβαια κάμερες, μήπως φυλαχτεί λίγο η περιουσία μου, αλλά μάλλον δεν υπάρχει τίποτα. Πόσο κοστολογείται τη ζημιά που έχει γίνει στο εργοστάσιο? Δεν ξέρω πώς είναι. Και 500 από εκεί 1000 να είναι, δεν μετράει για μένα αυτό το πράγμα. Δεν υπολογίζω στα λεφτά αυτά, δεν είναι για τα λεφτά. Πιο πολύ με στεναχωρεί ότι δεν μπορώ να εξυπηρετήσω τους παραγωγούς μου. Και ότι αυτή τη στιγμή, ενώ έπρεπε να δουλεύουμε και να έχουμε τώρα το πρωί να έχουμε εξυπηρετήσει ένα 15, 10, 20 άτομα, καθόμαστε και περιμένουμε. Πότε βλέπετε να έχει αποκτηθεί η πλάβη? Πιστεύω σήμερα μέχρι το απόγευμα πιστεύω να έχουμε τελειώσει όλες τις δουλειές εδώ πέρα. Ζητάτε περισσότερη φύλαξη για το χωριό? Ναι. Η φύλαξη είναι μηδαμινή. Υπήρχε μια κυβέρνηση που τους αγαπούσε περισσότερο. Ήρθε μια κυβέρνηση που μάλλον και αυτή τους αγαπάει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μήπως παίζει πολλά λεφτά, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά η προστασία του ντόπιου Μουριανού, του Έλληνα, δεν ξέρω, του Μυτιλινιού, είναι από 0 μέχρι μείον 10. Και κάτι ακόμα που ξέχασα και λησμόνησα να πω, στους υψηλόβαθμους συστήνοντες από τον κύριο Πρόεδρο Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους λοιπούς, ότι κάποτε υπήρχε μια τρία η οποία δεν μπορούσε να την καταλάβουν οι Έλληνες, που ήταν χιλιάδες, εκατοντάδες, και βάλαμε ένα δούριο υπό, Οδυσσίας ο έξυπνος, και μας τον πήρε, σε λίγο καιρό του πήρε την τρία. Ο Ερντογάν μας στέλνει λαθρομετανάστες, μάλλον για να καταλάβουν Ελλάδα, και δεν έχουν πάρει είδηση οι ηθήνοντες. Καταλάβετε το ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα θα την καταλάβουν αυτοί χωρίς να ο Ερντογάν να πάρει τίποτα. Θα μας πάρουν Ελλάδα χωρίς να καταλάβουν τίποτα. Κάντε κάτι προτού είναι αργά. Ξυπνήστε, Έλληνες, ξυπνήστε. Πάμε τώρα μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, όπως σας είπα στην αρχή του δελτίου, τι συμβαίνει με τους μαθητές εδώ στη Λέσβο, όπου στηβάζονται 20 μαθητές μέσα σε κοντέινερ τα οποία προορίζονταν για μετανάστες και είναι για χώρο περίπου 10 ατόμων. Πάμε να δούμε λοιπόν την κατάληψη που έκαναν σήμερα στα σχολεία τους οι μαθητές αυτοί και τι ζητάνε. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, ήταν να μας ενημερώσουν για το τι θα γίνει και αν θα συνεχίσουν τα έργα στο σχολείο. Δεν μας ενημέρωσαν, έτσι αποφασίσαμε την Τετάρτη να βγούμε σε πορεία. Η πορεία ήταν πολύ καλή και τα παιδιά συμμετείχανε. Βέβαια, μας είπαν ότι θα μας ενημερώσουν τη Δευτέρα χτες. Και περιμέναμε από παράταση σε παράταση. Μας είπαν 11, μας είπαν 12, μας είπαν μία πήγε δύο. Η διευθύντρια προσπαθούσε να επικοινωνήσει όλη τη μέρα μαζί τους. Δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει και έτσι αποφασίσαμε το 15 μελές και των τριών σχολείων, τρίτο ΓΕΛ, τρίτο τέταρτο ΓΕΛ και τέταρτο τρίτο γυμνάσιο. Και αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε μία κατάληψη όλοι μαζί. Και έτσι έχουμε βάλει τα ειδήματα εκεί πέρα, το πανό, και όλοι είναι εδώ, όλα τα σχολεία για να στηρίξουν. Θα συμφωνήσω. Το πηγαίνω πάρτι σε παράταση. Δεν μας ενημερώνουν για τίποτα. Νομίζουν πως είμαστε άβουλοι και πως δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και είμαστε έτοιμοι για όλα. Εγώ έχω να πω ότι περιμένουμε τόσο καιρό. Δεν μας έχουν δώσει μια σαφή απάντηση. Θέλουμε να ξέρουμε πότε ακριβώς θα ανοίξει το ταμείο για να πληρωθεί ο εργολάβος και να συνεχίσει τη δουλειά, γιατί δεν μπορούμε να ζούμε σε αυτές τις καταστάσεις. Και θέλω να σταματήσει όλη αυτή η κοροϊδία, γιατί δεν είμαστε μικρά παιδιά. Ξέρουμε τι δύναμη έχουμε και ξέρουμε πώς θα την εκμεταλλευόμαστε. Γι' αυτό σήμερα κάνουμε μια κατάληψη για να το δείξουμε σε όλους αυτούς εκεί έξω. Η κατάληψη συνεχιστεί μέχρι να λάβουμε σε απάντηση τι θα γίνει. Μέχρι να ξέρουμε ποιο είναι το μέλλον μας. Και οι δράσεις θα συνεχίσουν μέχρι εμείς να ξέρουμε τι θα κάνουμε και μέχρι να έχουμε μια απάντηση και τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί πλέον τα παιδιά έχουν κουραστεί, είμαστε 11 μήνες μέσα στα λιώμενα. Οι καθηγητές είναι μαζί μας, όπως και οι γονείς και όλοι. Και όλοι ξέρουν το πρόβλημα, ξέρουν τι ζούμε κάθε μέρα και είναι μαζί μας. Και όπως βλέπετε, είμαστε πάρα πολύ. Και είμαστε ενωμένοι. Και είμαστε αποφασισμένοι. Έχω εδώ στο στούντιο της Ρώσης Μητρίνης, κυρίες και κύριοι, δύο από τους μαθητές, οι οποίοι
όπως είδατε και στο ρεπορτάζ, τα αιτήματα που έχουν να κάνουν είναι με τη στέγασή τους κυρίως και όχι μόνο, αλλά εν έτη 2019 να μιλάμε για μαθητές που προσπαθούν να μορφωθούν, να σπουδάσουν μέσα σε κοντέινερ, είναι αν μη τι άλλο κάτι που εγώ δεν μπορώ ειλικρινά να το πιστέψω σας, αυτή την εποχή τουλάχιστον. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι δίπλα μου ο Βασίλης, να πάω εξ αριστερών προς τα δεξιά, γιατί κανονικά πρέπει Βασίλη μου να δώσουμε προτεραιότητα στην κυρία της παρέας, έτσι, αλλά ας πιάσουμε από εκεί αριστερά. Είναι ο Βασίλης ο Αϊβαλιώτης. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα. Με το μικρό σας λέω, έτσι δεν σας πειράζει. Και η Σίλια Φραγκοπούλου, καλησπέρα. Λοιπόν, να δώσω και στάσεις. Επώνυμη η γονή σας, έτσι, αλλά εντελώς συμπτωματικά να το πούμε, έτσι, δεν δηλαδή υπήρξε καμία διάξη ότι καλέσαμε στο στούντιο να έρθει ένας μαθητής, ας πούμε, που να είναι γνωστός. Λοιπόν, ο μπαμπάς του Βασίλη είναι ο γνωστός φοροτεχνικός, ο κύριος Στρατής Αϊβαλιώτης, και ο μπαμπάς της κυρίας, της παρέας της κυρίας Σίλιας Φραγκοπούλου είναι ο κύριος Κώστας Φραγκοπούλος, δημοτικός συμβούλος, ανεξάρτητος πλέον. Και συμβουλή μου, μην ακολουθήσει κανένα δρόμο από αυτό. Να είσαι ενεργός πολίτης, αλλά μακριά από την πολιτική. Συμβουλή δική μου. Λοιπόν, πείτε μου τώρα, να ξεκινήσουμε από τώρα, να δώσουμε το λόγο πρόταση στη Σίλια. Τι έχουμε, Σίλια? Βλέπω εδώ ότι διαβάζω τα αιτήματα. Ανάγκη για σαφή απάντηση του Δήμου, χωρίς επιπλέον χρονοτριβές, σχετικά με τη συνάντηση Δήμου Εργολάβου στις 11 Δεκάτου 2019. Θα μου πείτε τι έγινε. Οριοθέτηση αυλίου χώρου του τρίτου ΓΕΛ, στέγαση μαθητών σε κτίριο, όχι σε κοντέινερ, αν είναι δυνατόν. Ανεπάρκεια εξαρισμού στα κοντέινερ, ασθένειες και μικρόβια σε έξαρση. Περιορισμένη χωρητικότητα κοντέινερ, χωρητικότητες 10 ατόμων μέσος αριθμός μαθητών 20, δηλαδή σε κοντέινερ που είναι για 10 άτομα, σας βάζουν 20 άτομα. Ναι. Και τα κοντέινερ αυτά είναι στα χέρια μας εντελώς συγκυριακά. Είναι κοντέινερ που θα προορίζονταν για τους μετανάστες. Μα ούτε σαρδέλες δεν βάζουμε. θα μου πεις γι' αυτό. Συγγνώμη. Επειδή και στα σχολεία στη Βρύσα και στον Πολυκίνητο, τα κοντέινερ που έχουν πάει εκεί λένε του 2016 που ήταν για τους μετανάστες. Το ίδιο λένε και τα δικά σας. Ναι. Εννοείται. Στο τέλος θα αρχίσουμε να λέμε ότι καλά που ήρθαν οι μετανάστες και έχουν έρθει και κάποια κοντέινερ. Και μπαίνουν τα παιδιά και κάνουν τα μαθήματά τους. Δηλαδή, είστε καλά, πάτε καλά. Δηλαδή, δεν υπάρχουν Έλληνες σε τούτο εδώ τη χώρα. Τα κοντέινερ που ήρθαν για τους μετανάστες, έχετε βάλει τα παιδιά μέσα και τα έχετε στη βάξη. Είναι για 10 άτομα και έχετε 20 άτομα μέσα σε ένα κοντέινερ, το οποίο μου λέτε ότι έχει προβλήματα εξαιρισμού, μικρόβια και τέτοια πράγματα. Δύο παράθυρα μόνο. Ναι. Καθόλου εξαιρισμός, μικρόβια, ιδίως τώρα το χειμώνα. Η θέρμανση δεν είναι επαρκής. Έχουμε ένα air condition, το οποίο την περίοδο του χειμώνα δεν θα αρκεί. Ειλικρινά πέφτω από τα σύννεφα. Δεν το φανταζόμουν, δεν το ήξερα το θέμα. Θα είχα έρθει εγώ στο σχολείο σας. Σήμερα μαθαίνω για την κατάληψη του κάτω. Να συνεχίσω όμως. Ανάγκη λιώμενων αιθουσών μέχρι το πέρασμα των εργασιών, διαμόρφωση χώρων υγιεινής που να επαρκούν για τις ανάγκες των δύο σχολείων. Ειδικά το τελευταίο. Ναι, για πείτε μου, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Να πω ότι έχει να κάνει με τις τουαλέτες. Για πείτε μου. Υπάρχουν 5 ανδρικές και 5 γυναικείες, ναι. οι οποίες χρησιμοποιούνται για 3 σχολεία, γύρω στους 500 μαθητές. 500 μαθητές. 5 ανδρικές και 5 γυναικείες. Πολλές από αυτές μάλιστα είναι χαλασμένες. Υπάρχουν προβλήματα. Οπότε 3 σχολεία, βασικά κυρίως τα 2 σχολεία, πρέπει να αρκεστούν σε αυτές τις 2 τουαλέτες. Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι. Λέτε εδώ σαφή απάντηση του Δήμου χωρίς επιπλέον χρονοτριβές κλπ. Ναι. Έχετε έρθει σε επαφή με το Δήμο, να πάτε να δείτε το Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον κύριο Κίτελη, γιατί σήμερα, ναι, πείτε μου. Κάναμε μία απορία, ναι, και κατευθυνθήκαμε μετά στο Δημαρχείο, μιλήσαμε, ναι, με τον κύριο Τζιμί, ναι, και μας είπε ότι τη Δευτέρα, δηλαδή σήμερα, θα, ναι, γίνει, χθες συγγνώμη, ναι, θα γίνει συνάντηση με τον Εργολάβο, ναι. Οπότε θα μάθουμε εμείς πότε, τι θα γίνει, αν θα συνεχίσει ο Εργολάβος, θα, ναι, δεχτεί, θα πάρει τα λεφτά και θα συνεχίσει το έργο. Ή αν όχι, δεν, ναι, θα συνεχίσει. Τι έγινε λοιπόν στη συνάντηση αυτή, έγινε η συνάντηση εμείς, αυτή. Η συνάντηση αυτή έγινε. Ναι. Εμείς κάποια μέλη του 15 μελούς πηγαίναμε συχνά στο γραφείο, παίρναμε τηλέφωνο. Μας πήγαιναν από το περίμενε στο περίμενε. Ναι. Στις 10 η ώρα, μετά μας είπα στις 10.30, μετά στις 11. Ναι. Τελικά δεν πήραμε μία απάντηση από εκείνους. Σήμερα το πρωί ακόμα. Ναι. Σήμερα το πρωί δηλαδή δεν είχαμε μία σαφή απάντηση. Αναγκαστήκαμε, εγώ π.χ. πήρα τηλέφωνο, ο πατέρας μου πήρε τηλέφωνο. Ναι. Και μάθαμε. Βάλατε μέσον, έτσι. Ναι. και τι σας είπε. Μάθαμε ότι ο Εργολάβος, αν πάρει τα λεφτά, ναι, αν πάρει τα λεφτά, θα συνεχίσει το έργο και θα τελειώσει μόνο το τρίτο λύκειο.
Επειδή, θέμα οικονομικό δηλαδή. Φυσικά γιατί ναι, χρωστάνε πάρα πολλά λεφτά στον εργολάβο ναι. και γι' αυτό δεν έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει. Ο Δήμος τα χρωστάει τα λεφτά ή ναι. κάποιος άλλος. Ο Δήμος. Ο Δήμος. Ο Δήμος. Ναι. Και γι' αυτό έχει σταματήσει το έργο. Έχει σταματήσει, ναι, το έργο. Απάντησε σε έδωσε ο Δήμος. Ή έτσι όπως μου το λέτε, δηλαδή ο. Εγώ ενημέρωσα τα παιδιά μέσω ναι. του πατέρα μου. Ναι. Απάντησε από το Δήμο δεν λάβαμε δυστυχώς. Ναι. Και έτσι έχετε προχώρηση λοιπόν σε κατάληψη. Φυσικά. Ναι. Η κατάληψη αυτή πόσο θα διαρκέσει, για να ρωτήσω το επόμενο ερώτημα είναι. Είναι ανάλογα με τη συμμετοχή των μαθητών κάθε μέρα. Ναι. Εμείς θέλουμε να έρχονται μαθητές, ναι. ώστε να συνεχιστεί η κατάληψη, να συνεχιστεί ο αγώνας μας. Ναι. Θέλουμε κάτι να πάρουμε από αυτό που γίνεται. Είναι μια κινητοποίηση η οποία. Είναι η τελευταία που μας έχει απομείνει, ναι. δυστυχώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και προσπαθούμε καθημερινά, με δράση, σχολείο, να κερδίσουμε κάτι. Να τραβήξουμε λίγο την προσοχή. Εγώ θα σας συνιστούσα να πάτε να δείτε και τον ίδιο τον κύριο Κίτρινο, τον Δήμαρχο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι σε ένα πλοίο, ο καπετάνιος είναι αυτός που παίρνει τις εντολές, δίνει εντολές, μάλλον όχι παίρνει εντολές, και μπορεί να κινήσει τα νήματα. Και όχι δηλαδή και οι αντιδήμαρχοι έχουν ας πούμε μία δύναμη, έτσι, αλλά εκείνος που παίρνει τις τελικές αποφάσεις, καλό θα είναι να κάνετε μία συνάντηση με τον κύριο, να τη ζητήσετε με τον κύριο Κίτελη. Είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει, έχει τις ευαισθησίες ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Ναι, ήταν και πέρυσι τα παιδιά του, να πούμε, στο ίδιο σχολείο, αποφύτησαν από εκεί και τα δύο στην ιατρική. Ναι. Ξέρει το δυσκολείο ήταν. Εννοείται, ξέρει ναι. τα προβλήματά μας. Ένας λόγος παραπάνω τα ξέρει. Ένας λόγος παραπάνω να βοηθήσει. Απορώ όμως γιατί δεν πήγατε να τον δει τον ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι μετά την πορεία, ναι. μετά το Δημαρχείο, ναι. πήγαμε στο Δημοτικό Θέατρο που ναι. ήταν εκεί πέρα ο κύριος Κίτελης ναι. και μια ομάδα παιδιών μίλησε μαζί του. Ναι. Ακούσαμε τα ίδια πράγματα που ακούσαμε και από τον κύριο Τζιμί. Δηλαδή, ότι. Κάποια διαφορετικά κιόλας. Όχι κάποια. Ότι. Ότι σταμάτησε το έργο επειδή χρωστάει ο Δήμος. Αυτό ναι, το ακούσαμε και από τους δύο. Κάποιες διάφορες νόμες βασικά δεν ήταν. Ναι. Δεν είπαν δηλαδή αν θα δώσουν τα χρήματα για να προχωρήσει ο εργολάβος. Δεν ξέρανε γιατί έπρεπε πρώτα να γίνει το συμβούλιο με τον εργολάβο. Οπότε περιμέναμε. Συνάντηση με τον εργολάβο. Συγγνώμη, ναι. Οπότε περιμέναμε εμείς μέχρι τη Δευτέρα, δεν μάθαμε κάτι. Ναι. Βλέπουμε ότι αυτό όλο και προχωράει Κατ και στερή. Δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Ναι. Οπότε κάνουμε την κατάληψη σήμερα. Λοιπόν. Εγώ θα σας δώσω την υπόσχεση, θα μιλήσω και εγώ με τον κύριο Κίτελη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διότι είναι κρίμα, δεν χρειάζεται να με ευχαριστείτε. Εγώ καταλαβαίνω δύο τάξεις ηλικιών. Τους νέους και τους υπερήλικες. Τη μεσαία τάξη μπορεί να τα παλεύουν μόνοι τους. Λοιπόν, θα μιλήσω με τον κύριο Κίτελη, γιατί σαφώς και έχετε δίκιο. Δηλαδή, δεν διανοούμε εγώ το 2019 να μου λέτε ότι κάνετε μαθήματα μέσα σε κοντέινερ και μάλιστα σαν μπαστομένες σαρδέλες στην κυριολεξία. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο και οι γονείς θα έχουν τις απαιτήσεις ότι ξέρετε κάτι. Γιέ μου και κόρη μου πήγατε να σπουδάσετε γιατί δεν μάθετε γράμματα. Δεν είναι συνθήκες αυτές. Να μου λέτε ότι κρυώνεται και φαντάζομαι ότι ο χώρος τόσο μικρός που είναι, οι εστίες μόλις θα είναι επικίνδυνες. Χειμώνας έχετε, δεν είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα έχετε νέα μου τουλάχιστον όσον αφορά την συνάντηση με τον κύριο Κίνερ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Θα πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι θέμα ζωής για τα νησιά της Λέσβου, της Χίου, της Λίμνου και όχι μόνο. Επιτέλους, επιδοτείται ως άγονη γραμμή η γραμμή προς τη Θεσσαλονίκη και έτσι θα έχουμε τη σύνδεσή μας με την Θεσσαλονίκη απευθεία σύνδεση και όχι μέσω καβάλας όπως γινόταν μέχρι τώρα. Επιδοτείται λοιπόν η γραμμή και πάμε να δούμε τι μας λέει για το θέμα αυτό ο κύριος Χατζικυριάκος. Κύριε Χατζικυριάκο, το δρομολόγιο για τη Θεσσαλονίκη με σύνδεση, ακτοπλοϊκή σύνδεση, παίρνει σάρκα και οστά σιγά σιγά και από ό,τι βλέπουμε θα έχουμε και το δρομολόγιο πλέον να μπει κανονικά στη γραμμή. Ναι. Μετά την τελευταία συνεδρίαση του ΣΑΣ υπήρξε ομόφωνη απόφαση ώστε να ξαναεπιδοτηθεί η γραμμή της Μυτιλήνης Θεσσαλονίκης. Στην ουσία θα πάρουν το ένα το δρομολόγιο της Καβάλας που ήταν δύο, μιλάμε τώρα για το χειμώνα που είναι δύο κάθε Τετάρτη και Σάββατο και θα πάει το ένα, θα δούμε ποιο, θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι το οποίο το ζητάγαμε χρόνια. Εντάξει, αργά παρά ποτέ που λένε που λέει μια παροιμία. Πολλοί φορές έχουν τρέξει γι' αυτό. Τελευταία έχουμε επιμείνει ένα στουριστικό πρακτόρα μαζί με το επιμελητήριο κάνουμε συνέχεια ενέργειας. Όποια κυβέρνηση και να ήταν, όποιος υπουργός και να ήταν, πάντα πιέζαμε γι' αυτό.
Ειδικά από το ποιμητήριο έκανε πάρα πολύ δουλειά το μέλος ο Κώστας Κουλουμαριέτος, πρέπει να το πούμε, γιατί ο άνθρωπος έτρεξε πάρα πολύ, γιατί προετοίμασε και έκανε ενέργειες που βοήθησαν να φτάσουμε ως εδώ, και βεβαίως η κυρία Καλογύρη, η οποία στο τέλος που συμμετέχει στο ΣΑΣ το ξανάβαλε το θέμα και είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε τώρα. Μιλήσαμε με την Blue Star, με τον κύριο Θοδωράτη, τον διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας ΘΕΣ. Βεβαίως την ενήμερος. Από εκεί πέρα περιμένουμε να βγει η τελική απόφαση του Υπουργείου, να δούμε λεπτομέρειες, το κομμάτι της επιδότησης, τι προϋποθέσεις, τυπικά είναι βέβαια όλα αυτά, αλλά προϋποθέτει να γίνει τώρα μια άλλη προεργασία από το Υπουργείο, ώστε να φτάσει στην τελική του μορφή και να γίνει ανάθεση στην Blue Star, που λογικά θα το πάει η Blue Star, δικαιωματικά θα το κάνει, διότι από τη στιγμή που κάνει δύο γραμμές και μία γραμμή θα πάει από την Κεβάλα στη Θεσσαλονίκη, έχει τον πρώτο λόγο. Δεν ξέρω τι καράβι θα είναι. Προς το παρόν θεωρώ, επειδή θα είναι επιδοτούμενο, λογικά θα είναι κάτι σαν νήσος Μύκονος ή νήσος Χίος, έτσι πιστεύουμε. Αυτό που ζητήσαμε είναι να μπει το καράβι να μπει πιο σύντομα, δηλαδή ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να μπει από το 20, αλλά επειδή θέλουμε τουλάχιστον, αν είναι δυνατόν, να μπει από τα Χριστούγεννα, που υπάρχει μεγάλη μετακίνηση φοιτητών και όχι μόνο και σε εμπορεύματα, μήπως καταφέρουμε και μπει λίγο νωρίτερα. Θα βοηθούσε πάρα πολύ. Συνάντηση με τοπικούς φορείς της Σκαλονής, κυρίως της Δυτικής Λέσβου, μάλλον, είχε η βουλευτής του ΚΚΕ στον ΜΟ Λέσβου, η κυρία Μαρία Κομινάκα, η οποία είχε συναντήσεις επιπλέον με εκπροσώπους του Αγροτικού Αλλιευτικού Συλλόγου Επαγγελματικής Αλλίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου και βέβαια με τον λιμενάρχη της Σκαλονής, τον κύριο Τσολάκη. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε. Μία πρώτη συνάντηση είχε η βουλευτής του ΚΚΕ νομού Λέσβου Μαρία Κομινάκα την Κυριακή 10 Νοέμβρη στην Καλονή με τον πρόεδρο του Αγροτικού Αλλιευτικού Συλλόγου Επαγγελματικής Αλλίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου κύριο Παναγιώτη Νανίδη και τον λιμενάρχη Καλονής κύριο Ευστράτιο Τσολάκη, συνοδευόμενοι και από άλλα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ Λέσβου. Ο κύριος Νανίδης ενημέρωσε τη βουλευτή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην παράκτια αλία και ιδιαίτερα τα προβλήματα στον κόλπο της Καλονής, όπως τη σοβαρή διατάραξη του οικοσυστήματος και περιβάλλοντος χώρου του κόλπου από την δραστηριοποίηση μονάδων ως τραχοκαλλιέργειας και άλλα. Το επόμενο διάστημα θα σταλούν από μέρος του Συλλόγου οι προτάσεις των ψαράδων τεκμεριωμένες από την πολύχρονη δουλειά τους για να μπορεί η βουλευτής να τα φέρει προς συζήτηση στη Βουλή, πράγμα που έχει γίνει και στο παρελθόν από τον τέος βουλευτή του ΚΚΕ Σταύρο Τάσο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο δε λιμενάρχης αναφέρθηκε αρχικά σε ζητήματα που αφορούν στην ομαλή διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης του κόλπου, καθώς και αναγκαία μέτρα για την προστασία της παράκτειας αλίας. Έθεσε ακόμα και υπηρεσιακά θέματα, όπως ότι το ταμείο τους δεν επιτρέπει την πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση με την χρήση του ΆΜΚΑ και άλλα. Τέλος, κατέληξαν ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεχή επαφή ώστε να προβάλλονται και να διεκδικούν την ικανοποίηση των ενδυμάτων τους με παρεμβάσεις μέσα και έξω από τη Βουλή. Ενώ η βουλευτής τόνισε ότι το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματα που σχετίζονται τόσο με την προστασία του οικοσυστήματος του κόλπου, όσο βέβαια και την κατοχύρωση των ψαράδων απέναντι στα συμφέροντα επιχειρήσεων που θέτουν σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο τον φυσικό πλούτο του κόλπου, όσο και την επιβίωση εκατοντάδων οικογενειών που ζουν από τη θάλασσα. Έγραφες αναφορές προς το λιμεναρχείο του Περάματος και στο κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλίνης κάνει ο σύλλογος στο Δελφίνι από τα Λουτρά και καταγγέλει ότι στην περιοχή τους, εκεί στον όμορφο αυτόν κόλπο, έχουν εγκαταλειφθεί πλοία, παλαιά πλοία, τα οποία μολύνουν το περιβάλλον. Πάμε να δούμε τι λένε για το θέμα αυτό. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών Λέσβου το Δελφίνι κάνει μία αναφορά και στην ουσία και μία έκκληση προς τους υπεύθυνους. Αναφέρουμε ότι στη θαλάσσια περιοχή της Σκάλας Λουτρών υπάρχουν αρκετά εγκαταλειμμένα μισοβουλιαγμένα πλοία, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες,
τα οποία δημιουργούν έντονο πρόβλημα ρυπάνσεως στην περιοχή μας, αφού κατά διαστήματα έχει παρατηρηθεί διαρροή ορυκτελέων και πετρελαιοειδών από πιθανές διαρροές των μηχανημάτων τους και γενικά μια κατάσταση απαράδεκτη από υγειονομικής πλευράς για πολιτισμένο κράτος, εγκυμονώντας κινδύνους και κάνοντας απαγορευτική την καταλληλότητα της παραλίας και της θάλασσας για οποιαδήποτε χρήση. Επίσης την προβλήτα του Αγίου Γεωργίου που προσαράζουν μεγάλα αλλιευτικά σκάφη, αυτά δεν τηρούν όπως θα έπρεπε τις στοιχειώδες κανόνες ευσυνειδησίας, πετώντας στη θάλασσα όλα τα αποβλητά τους, αποσύρματόσχοινα, λάστιχα, δίχτυα κτλ. Με αποτέλεσμα να ρυπαίνεται η θάλασσα σε μέγιστο βαθμό. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες που τραβήχθηκαν πριν λίγες ημέρες, αυτά τα σύρματόσχοινα μπλέχτηκαν σε πετονιές ερασιτεχνών αλλιέων. Αυτή την κατάσταση προσπαθούμε να την διορθώσουμε πριν 4 χρόνια με την συμμετοχή και την συνεργασία του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων Νομού Λέσβου, της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών και του Συλλόγου μας, όταν το Σάββατο 18 Απριλίου του 2015 διοργανώσαμε περιβαλλοντολογική δράση με σκοπό τον καθαρισμό του βυθού και της ακτής της σκάλας Λουτρών, αφαιρώντας από τον βυθό ρήπους με τους οποίους γεμίσαμε ένα μεγάλο φορτηγό του Δήμου Μυτιλίνης. Πλην όμως η κατάσταση σήμερα είναι πολύ χειρότερη και σας καλούμε να επιβεβαιώσετε αυτό με αποστολή δίτη, ο οποίος και θα σας επιστοποιήσει τα αναφερόμενά μας. Κύριε Λιμενάρχη, επειδή η παραλία αυτή είναι εντός των ορίων του οικισμού μας και επειδή πλησίων αυτής υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, ταβέρνες και σπίτια του οικισμού της σκάλας Λουτρών, αλλά και κυρίως επειδή όλη η περιοχή του κόλπου της Γέρας υπάγεται στο δίκτυο Natura 2000 και προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες, ζητάμε λόγω αρμοδιότητας να μεταβείτε άμεσα για επιβεβαίωση των προαναφερομένων και να λάβετε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για εντοπισμό και τιμωρία των υπεύθυνων της απαράδεκτης αυτής κατάστασης. Από το ΔΣ του Συλλόγου, ο Πρόεδρος Δημήτρης Παπαχρυσός και η γραμματέας Δώρα Βέντου. Μια μαγική βραδιά χάρισε στο κτήμα Ενοφόρος, στους θαυμαστές του και όχι μόνο, ο δημοφιλής τραγουδιστής Κώστας Μακεδόνας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε. Μια φορά κρίμα στη χαρά, κάπου κοιταχτήκαμε, μετά ερωτευτήκαμε κι ύστερα βρεθήκαμε. Κύριε Μακεδόνα, καλώς ορίσατε στο νησί μας. Καλώς σας βρήκα. Πώς αισθάνεστε μετά από τόσα χρόνια? Χαίρομαι πολύ που ξανά είμαι εδώ, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, στην πόλη στη Μυτιλίνη και πραγματικά έχουν περάσει πολλά χρόνια. Και εγώ το συνειδητοποίησα σήμερα ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την τελευταία φορά. Σε ένα διαφορετικό χώρο, πώς σας φαίνεται ο χώρος εδώ? Ο χώρος είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος και είναι και υπέροχα φωτισμένος και μου είπαν ότι το καλοκαίρι είναι ακόμα καλύτερα και φαίνεται αυτό βέβαια. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα κοιτάξουμε να περάσουμε μια πολύ ωραία βραδιά και για να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας τιμούν με την παρουσία τους. Ο κόσμος συνήθως τι ζητάει? Ο κόσμος θέλει να περάσει καλά και αυτός είναι και ο δικός μας στόχος. Εμένα είναι και ο τρόπος που δουλεύω και όλα αυτά τα χρόνια και ο τρόπος που αντιμετωπίζω αυτή τη δουλειά είναι ότι είμαι ένας από την παρέα. Δεν είμαι ο τραγουδιστής, ο Στάρ που θα βγει να κάνει εφέ. Είμαι ένας από την παρέα που απλά έχω το χάρισμα να μπορώ να διασκεδάσω τους άλλους.
Και έτσι θέλω να είναι και θέλω να νιώσουν όλοι οι άνθρωποι που είναι σήμερα εδώ ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα και να περάσουν καλά. Το τραγούδι τι ρόλο παίζει στη ζωή σας? Καθοριστικό ρόλο, μιας και αυτό είναι φανερό. Ασχολείστε με το αεροπλάνο, από ό,τι ξέρω. Καλά, είναι η άλλη μου δουλειά. Ευτυχώς τα κατάφερα. Συνήθως θες δυο ζωές για να τα κάνεις αυτά. Εγώ τα κατάφερα σε μία. Είμαι τυχερός γιατί τα δυο μου χόμπι τα έκανα και επάγγελμα. Αλλά δεν θα μπορούσα και χωρίς τη μουσική και χωρίς το τραγούδι. Είναι τρόπος έκφρασης. Το συνειδητοποιείς όταν περνά τα χρόνια. Λες τελικά. Είναι ένα ένστικτο που σε καθοδηγεί και πηγαίνεις και κάνεις αυτά τα βήματα στη ζωή σου. Πιστεύω ότι θα ήμουν πολύ δυστυχισμένος, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα για μένα, αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά. Είσαστε ευχαριστημένος από την πορεία σας? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχουν περάσει 30 χρόνια από την εποχή που βγήκα στη δισκογραφία, 35 χρόνια από τότε που ξεκίνησα να τραγουδάω, παιδάκι μόλις τελείωνα το λύκειο. Και έχουν γίνει αυτά τα χρόνια όλα πάρα πολλά πράγματα και σπουδαίες συνεργασίες και δισκογραφικά πολλά πράγματα και πολλά τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο, που έχουν μείνει διαχρονικά. Έχω κάνει πολλούς φίλους. Είμαι πραγματικά ευχαριστημένος. Και αν προλαβαίνω την επόμενη ερώτηση, ότι αν γύριζα πίσω, αν θα άλλαζα κάτι, όχι, δεν θα τα άλλαζα. Αυτό θα έκανα όπως το έκανα και με τον τρόπο που το έκανα. Παρότι αυτός ο τρόπος, ίσως το μόνο του disavantage, ας πούμε, ήταν οι οικονομικές απολαβές. Όταν ακολουθείς μια διαδρομή συγκεκριμένη τέτοια, ξέρεις ότι ποτέ δεν θα πάρεις τα τρελά και τα μεγάλα μεροκάματα. Αλλά αυτό δεν με πείραξε καθόλου. Κάποιες συνεργασίες θα κάνετε? Είσαστε ευχαριστημένος από τις προηγούμενες συνεργασίες που έχετε κάνει? Σαφώς είμαι ευχαριστημένος και έρχονται πράγματα καινούργια τώρα σιγά σιγά, καινούργια δισκογραφικά, καινούργιες εμφανίσεις. Τώρα το χειμώνα θα είμαι σε μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Βεργίνα, που έχει να κάνει με τις ελληνικές ταινίες και τα ελληνικά musical. Θα είναι μια μεγάλη ομάδα ηθοποιών και η φίλη μου η Κατερίνα Κούκα παρέα. Αλλά γίνονται και άλλα πράγματα συνέχεια. Ναι, τραγούδια θα έχουμε, κάποια καινούργια. Θα έχουμε και γι' αυτό ξεκινάμε σιγά σιγά διαδικασία. Oh.
Και με αυτές τις ωραίες μελωδίες από τον Κώστα Μακεδόνα, φτάσαμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο τέλος του δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης Μυτιλήνης. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.